Κύριε και αναμφισβήτητα ζούμε σε μια εποχή μεγάλη αβεβαιότητα και έντονη κλιματική κρίση. Σε αυτή την εποχή, λοιπόν, βασικό στοίχημα είναι η εξασφάλιση ανθεκτικότητα. Ω Υπουργείο που έχετε επιφορετιστεί με αυτόν τον ρόλο, ποιε πρωτοβουλίε έχετε αναλάβει και πώ διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα, Καταρχά, η αξία τη ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτερο καθήκον για μα και μετά των περιουσιών των ανθρώπων, του φυσικού μα κάλου, των δασών μα και στο τέλος, τέλος της χώρας μας. Η, το νομοσχέδιό μου το οποίο ψηφίζεται αυτές τις μέρες στη Βουλή και έχει ως στρατηγική του την πρόληψη, την πρόγνωση, την πρόληψη άρα στρατηγικά επενδύει εμπροστοβαρός στο να προετοιμάσει τον κόσμο τις υποδομές, την ε, πολιτική προστασία, τις δομές μας πριν από ένα γεγονός. Δυστυχώς, σωστά είπατε, ζούμε σε μια εποχή κλιματικής κρίσης. Είναι σημαντικό, άρα ε, επενδύουμε στην πρόληψη, επενδύουμε στο πώ θα ομογενοποιήσουμε τι διαδικασίε μεταξύ Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων και Εκατοδομών. Απλοποιούμε διαδικασίε. Μπορούμε να ελέγξουμε όλου για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται για ένα γεγονό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το άλλο κομμάτι, μια που βρισκόμαστε σε μια εκδήλωση του Υπερταμείου, είναι η επενδύση μα στι νέε τεχνολογίε και το τεράστιο πρόγραμμα, εξοπλιστικό πρόγραμμα υγιή, το οποίο έχουν αναλάβει να υλοποιήσουμε και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μέχρι τις 31 Δεκάτου του 23 θα έχουμε ήδη δημοπρατήσει έργα 847 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση, αλλά και τα βασικά μέσα τα οποία απαιτούνται για, την, για το πυροσβεστικό σώμα και τα άλλα σώματα, δηλαδή σένσορες, drones, ειδικές κάμερες με laser, εικόνες από δορυφόρους, Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιοποίηση των συστημάτων, κεντρικό εγκέφαλο υλοποίηση σενάριων και αναπαράστασης και 3D printing για τον τρόπο των οποίων, και 3D ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούμε. Φυσικά τα μέσα, ελικόπτερα, καναντέρ, πυροσβεστικά οχήματα και ό,τι προμήθεια απαιτείται για το πυροσβεστικό σώμα. Είναι μια επένδυση για το παρόν και το μέλλον, για του Έλληνε και την επόμενη γενιά. Νομίζω ότι αν ολοκληρωθεί το σύνολο του Αιγύστου, θα είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα να βγει τόσο γρήγορα σε διαγνωστική διαδικασία και να υλοποιηθεί. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα και θα δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να πούμε ότι από την επόμενη σεζόν, όταν αρχίσουν να έρχονται αυτά τα εργαλεία θα έχουμε και τη νέα τεχνολογία, τι νέε τεχνολογίε στο πλευρό μα, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλε τι προκλήσει που φέρνει η εποχή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ.